Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε στον απόλυτο οδηγό για τα αντιλιακά. Σήμερα θα μιλήσουμε για σώμα, πρόσωπο, χείλη και μαλλιά. Θέλω να μου αφήσετε κάτω ένα σχόλιο λέγοντάς μου ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο αντιλιακό από την οποιαδήποτε κατηγορία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει σε αυτό το βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα μου τα social media και στο αντίστοιχο blog post θα βρείτε όλα αυτά τα προϊόντα με links που μπορείτε να τα βρείτε μέσω του Scrooge. Για να μην ψάχνετε λοιπόν, θα σας τα έχω όλα έτοιμα στο blog μου, να πάτε να το τσεκάρετε γιατί κάθε φορά κάθομαι και σας τα γράφω αναλυτικά. Ξεκινάω με την κατηγορία του σώματος, αγαπημένο, πάρα πολύ αντιλιακό, είναι από τη Fresiden το Seaside Dry Mist SPF 50. Μιλάμε για μια συσκευασία των 300 ml, δεν θα σας τελειώσει ποτέ το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι για ενήλικους, παιδιά και εφήβους, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άφοβα και στο παιδάκι σας το συγκεκριμένο προϊόν. Προσωπικά το βρίσκω λίγο λιπαρό, οπότε προσέχετε όταν το εφαρμόζετε, ειδικά μην πάει κάτι στο πάτωμα και γλιστρήσετε, χτύπα ξύλο και πάθετε κάτι. Εγώ έχω πάει να πάθω ατύχημα με το συγκεκριμένο προϊόν. Το θεωρώ ιδανικό για παραλία που δεν μας ενδιαφέρει να είναι λιπαρό το δέρμα μας, αλλά για πόλη δεν το θεωρώ κατάλληλο. Ένα αντιλιακό που είναι τελείως matte και το βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ είναι από την Garnier το Ambre Solaire SPF 30, ανθεκτικό στον υδρότα, ανθεκτικό στο νερό, αφήνει την επιδερμίδα να αναπνέει, είναι μη λιπαρό όντως, απορροφάται άμεσα. Δεν έχω ξαναδεί αντιλιακό να είναι matte. Είναι φοβερό για όσους κάνετε πολλά σπορ, θα σας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο πιστεύω και αυτή την περίοδο στα σούπερ μάρκετ το βρίσκω αρκετά συχνά σε προσφορές, οπότε πιστεύω ότι θα το πετύχετε σε μια καλή τιμή γιατί η κανονική του τιμή είναι 14 ευρώ, που το θεωρώ ακριβό για Garnier, προϊόν σούπερ μάρκετ, hello. Επίσης ένα ακριβό προϊόν για το σούπερ μάρκετ είναι από την Ιβέα, από τη σειρά Sun Protect and Refresh, SPF 30 και αυτό, γράφει ότι είναι ανθεκτικό στο νερό, γράφει ότι έχει διάφανη και μη λιπαρή σύνθεση. Είναι διάφανο, αλλά είναι αρκετά λιπαρό, δηλαδή καμία σχέση με αυτό. Αυτό είναι matte αντιλιακό. Αυτό εδώ είναι αρκετά λιπαρό, προσωπικά για την πόλη προτιμώ αυτό εδώ και αυτό το βάζω στην παραλία που δεν με ενδιαφέρει να είναι λιπαρό και να λάμπει το δέρμα μου. Είναι αρκετά καλό, δεν έχω καεί ποτέ με το συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο και αυτό της Fresiden δεν χρειάζονται συχνή ανανέωση, είναι αρκετά ισχυρά αντιλιακά γιατί είναι ανθεκτικά στο νερό. Πάμε τώρα στην Casthalea, είναι μια ελληνική εταιρεία, σειρά Helioderm SPF 50, είναι ένα γαλάκτωμα, προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB και είναι σημαντικό το αντιλιακό μας να μας προστατεύει και από τα δύο είδη των ακτίνων, χωρίς parabens. Δεν προκαλεί ερεθισμούς, το συγκεκριμένο έχει μία αρκετά λεπτόρευστη υφή, δεν είναι λιπαρό, απορροφάται άμεσα από το δέρμα, το προτείνω σίγουρα και η μυρωδιά του είναι ήπια και ελαφριά. Μία ακόμα αγαπημένη μου ελληνική εταιρεία είναι η Fresh Line από τη σειρά Ήφαιστος, SPF 30 λοιπόν το Body Milk, έχει τα καλύτερα συστατικά από όλα αυτά τα αντιλιακά μέσα αυτό εδώ, με εξαίρεση και αυτό που είναι χειροποίητο βέβαια, θα μιλήσουμε μετά για αυτό το αντιλιακό σώματος. Είναι στα 150 ml, αντίσταση στο νερό, προστατεύει και αυτό από UVA, UVB. Το προτείνω σίγουρα γιατί όταν το βάζετε πάνω στο δέρμα σας, αυτό το προϊόν σας θυμίζει καλοκαίρι. Η μυρωδιά του είναι φανταστική, ίσως η καλύτερη μυρωδιά από όλα αυτά τα προϊόντα. Προστατεύει μια χαρά. Το έχω βάλει, έχω βγει από τη θάλασσα και δεν το ανανέωσα, δεν έπαθα κάτι, δεν κάηκα γιατί εγώ καίγομαι αρκετά εύκολα, οπότε σας το προτείνω σίγουρα. Πάμε σε μια πάλι ελληνική εταιρεία, η Fresiderm λοιπόν, είναι το New Velvet Technology το Sunscreen, είναι λοιπόν ένα προϊόν με SPF 50. Το συγκεκριμένο, εάν μπορείτε να δείτε, έχει μια σιλικονούχα υφή, αφήνει το δέρμα τόσο μαλακό, χωρίς να το κάνει όμως λιπαρό. Δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει αυτό, μπράβο Fresiderm, πάρα πολύ ωραίο αντιλιακό, σας το προτείνω σίγουρα, υπόσχεται έναν αόρατο αντιλιακό μανδύα με βελούδινη μάτι υφή και εξαιρετική αίσθηση και αυτό paraben free και αυτό ανθεκτικό στο νερό. Η μυρωδιά του θυμίζει καλοκαίρι, θάλασσα, νησί, κρασιά, μεζεδάκια, όχι εντάξει όχι μεζεδάκια, όλα αυτά τα ωραία. Αφήνει την καλύτερη αίσθηση πάνω στο δέρμα από όλα τα αντιλιακά που έχω χρησιμοποιήσει, μπορώ να πω. Πάμε σε ένα ιδανικό προϊόν για τα ταξίδια. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε πόσο μικρό και βολικό είναι. Είναι από το site greenshoppingtherapy.gr, ελληνικό site, χειροποίητα, φυσικά, καλλιντικά.
το αντιλιακό γαλάκτωμα προσώπου και σώματος, οπότε προϊόν και για πρόσωπο και για σώμα. Προσωπικά μου αρέσει επειδή είναι φουλ ενυδατικό να το χρησιμοποιώ στο σώμα μου, το οποίο αφυδατώνεται από τον πολύ τον ήλιο, ειδικά στην παραλία. Μερικά από τα συστατικά του είναι το λάδι μακαντέμια, το λάδι καρύδας. Το χρώμα του είναι απαλό ροζ, αλλά φυσικά πάνω στο δέρμα σας γίνεται διάφανο. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη μυρωδιά. Απορροφάται άμεσα από το δέρμα, αφήνει μία αίσθηση ενυδάτωσης, αλλά όχι λιπαρότητας τον ίζω. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν και αρκετά οικονομικό. Ας μιλήσουμε γι' αυτό εδώ από την εταιρεία CN. Είναι εύκολο στη χρήση, χωρίς άρωμα και αντίσταση στο νερό. Για UVA προστατεύει, γράφει εδώ. SPF 50, το συγκεκριμένο προσωπικά δεν μου αρέσει γιατί όταν το ψεκάζετε, πραγματικά πήγε λίγο στο χέρι μου και πήγε κι άλλο λίγο εδώ πάνω στην ντουλάπα μου. Δηλαδή δεν είναι ωραίο στον ψεκασμό του, εάν θέλετε τη δική μου τη γνώμη. Παρ' όλα αυτά απορροφάται άμεσα από το δέρμα. Είναι όντως ωραίο για τα παιδάκια γιατί κάνεις μία έτσι και πραγματικά έχει απορροφηθεί, οπότε δεν κάθεσαι μία ώρα να το κάνεις μασάζ πάνω στο παιδάκι σου. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ που είμαι ενήλικας, αλλά το προτείνω μόνο για παραλία γιατί θα κάνετε χάλια το σπίτι σας εάν το χρησιμοποιήσετε μέσα στο σπίτι, σίγουρα. Ένα αντιλιακό που είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο όσον αφορά το ψεκαστήρι του είναι αυτό εδώ από τη VC, είναι το Capital Soleil SPF 30, χωρίς parabens, χωρίς άρωμα και αυτό. Γράφει πάνω ότι είναι για παιδάκια. Παρ' όλα αυτά εγώ χρησιμοποιώ άνετα προϊόντα για τα παιδιά. Βλέπετε πόσο με ακρίβεια ψεκάζει, δηλαδή δεν πήγε τίποτα γύρω γύρω. Πάρα πολύ σημαντικό, όπως βλέπετε τρέχει. Είναι λεπτόρευστο, απορροφάται άμεσα, άμεσα όμως από το δέρμα. Γράφει ότι δεν έχει άρωμα, παρόλα αυτά η μυρωδιά του μου θυμίζει αλκοόλ, θα έλεγα. Ινόπνευμα. Αν εντάξει, δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα αυτό, το παιδάκι σας όμως μπορεί να το ενοχλεί. Πάρα πολύ καλό και ας έχει SPF 30, δεν χρειάζεται ανανέωση, ανθεκτικό στο νερό, υποαλλεργικό, ψεκάζει και ανάποδα, πολύ σημαντικό. Τα περισσότερα αντιλιακά σε σπρέι ψεκάζουν και ανάποδα. Ένα αντιλιακό που σας το προτείνω σίγουρα και είναι στα 200 ml, αρκετά μεγάλη συσκευασία. Nivea Invisible Protection Transparent Spray. Ένα διάφανο λοιπόν αντιλιακό, είναι με SPF 30, υπόσχεται ότι δεν είναι λιπαρό και έχει και αυτό αντίσταση στο νερό. Λοιπόν, καμία λιπαρότητα όντως, είναι ιδανικά τα συγκεκριμένα αντιλιακά, τα διάφανα, για να ψεκάζεστε στην πλάτη αν δεν έχετε κάποιον να σας βοηθήσει, ούτως ώστε να μην φαίνεται η ασπρίλα του οποιοδήποτε άλλου αντιλιακού. Θα έλεγα ότι μυρίζει πολύ ινόπνευμα το συγκεκριμένο. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει και θεωρώ ότι αφυδατώνει το δέρμα με το τόσο ινόπνευμα που περιέχει. Οπότε ναι, το πρώτο συστατικό είναι το αλκοόλ. Αυτό είναι το μόνο του αρνητικό. Εάν όμως το δέρμα σας το αντέχει το ινόπνευμα, είναι ένα αντιλιακό που σας το προτείνω σίγουρα. Φαρμακείο Νύχας, θα σας αφήσω από κάτω στην περιγραφή τη σελίδα του στο Facebook και το τηλέφωνο παραγγελιών. Έχουμε αυτό εδώ το αντιλιακό σώματος, το οποίο είναι στα 100 ml, είναι ιδανικό για όσους κάνετε ταξίδια με αεροπλάνο, γιατί μέχρι τα 100 ml επιτρέπουν όλες οι αεροπορικές εταιρείες, προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB. Έχει SPF 50, 2-1 προστασία και ενυδάτωση, πολύ σημαντικό, δεν είναι σαν αυτό εδώ που σου ξηραίνει το δέρμα, και έχει αλόε και καρότο. Πάρα πολύ οικονομική τιμή, το ψεκάζεις και δεν σου αφήνει καμία λιπαρότητα, το δέρμα σου το αισθάνεσαι ενυδατωμένο, απαλό, αλλά χωρίς αυτή την αίσθηση της λίγδας που είμαι σίγουρη ότι όλοι επεχθανόμαστε το καλοκαίρι. Φόβερο, φόβερο αντιλιακό σώματος και σε μια αρκετά travel friendly συσκευασία. Το καλοκαίρι δεν παραλείπουμε ποτέ αντιλιακά μαλλιών. Έχω να σας μιλήσω για αυτό εδώ της Καροτέν, αρκετά οικονομικό το βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ, προστασία και ενυδάτωση, UV φίλτρα, μη λιπαρή σύνθεση. Όντως το συγκεκριμένο δεν κάνει τα μαλλιά μου λιπαρά, θυμίζει καλοκαίρι, το προτείνω ανεπιφύλακτα, το έχω χρησιμοποιήσει μέχρι εδώ, το έχω αγοράσει πολλές άλλες φορές στη ζωή μου, όπως και αυτό εδώ το Hair Sun από τον Κορέ. Μιλάμε για ένα κορυφαίο προϊόν, είναι το αντιλιακό μαλλιών κόκκινο αμπέλι, η μυρωδιά του είναι σε άλλο επίπεδο, δηλαδή αν θέλετε ένα αντιλιακό μαλλιών και παράλληλα άρωμα μαλλιών, πάρτε αυτό εδώ. Τα βρίσκω αρκετά παρόμοια, οπότε όποιο βρείτε σε οικονομικότερη τιμή, γιατί με τα ηλεκτρονικά φαρμακεία αυτό βγαίνει αρκετά οικονομικό, πάρτε το. Ένα πιο ακριβό, κατά τη γνώμη μου είναι και προϊόν αντιλιακό και προϊόν styling, είναι από την Nux, από τη σειρά Sun, το αντιλιακό μαλλιών. Φοβερό προϊόν, αναδιαμορφώνει τις μπούκλες μου, προστατεύει το χρώμα των μαλλιών μου
Το λατρεύω το συγκεκριμένο και η συσκευασία του μου αρέσει πάρα πολύ. Εάν τη δείτε σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, είναι λεπτή και κομψή. Τι λατρεύω τη συσκευασία του. Πάμε σε ένα προϊόν το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου, όσο οικονομικό και αν είναι, δεν σας το προτείνω με τίποτα. Έπρεπε να το βάλω σε αυτό το βίντεο για να σας αποτρέψω από το να το αγοράσετε. Είναι το Liquid Conditioner από την εταιρεία Color Instinct, τη βρίσκεται στα Jumbo. Εάν το δείτε πραγματικά μην το αγοράσετε. Γράφει ότι έχει αντιλιακή δράση και ότι είναι υγρό conditioner χωρίς ξέβραλμα. Δεν κάνει τίποτα από τα δύο καλά, μυρίζει απέσια, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το προϊόν. Πάμε τώρα στα χείλη. Έχω δύο προϊόντα μόνο για τα χείλη, γιατί πρέπει να προστατεύουμε και τα χείλη μας. Το πρώτο είναι από την Fresenderm, σειρά Acnon, το Lip Balm SPF 15. Καταπληκτικό προϊόν, δεν έχετε ξαναδεί την ενυδάτωση που προσφέρει το συγκεκριμένο. Πάμε στη Μακροβίτα, σειρά Olivelia, το Lip Balm SPF 10. Είναι αρκετά καλό, δεν είναι τόσο λιπαρό όσο αυτό, αλλά δεν προσφέρει και την τόση ενυδάτωση όσο αυτό, η αλήθεια είναι. Είναι ιδανικό για κάτω από το μακιγιάζ, εάν θέλετε τη δική μου τη γνώμη. Είναι άσπρο, οπότε εάν βάλετε από πάνω το κραγιόν φεύγει η ασπρίλα. Πάμε τώρα στην κατηγορία που όλοι περιμένατε, είναι του προσώπου. Έχω να σας μιλήσω για αυτό εδώ, greenshoppingtherapy.gr όπως είπαμε, αντιλιακή κρέμα για παιδιά SPF 30. Ένα θα σας πω, μου το έστειλε η Άντα που φτιάχνει αυτά τα προϊόντα για την ανιψιά μου και το χρησιμοποιώ λίγο εγώ πριν το δώσω στην ανιψιά μου, τόσο πολύ μου αρέσει. Τα συστατικά του είναι το λάδι καρύδας, λάδι αλόης, φυσικό αντιλιακό φίλτρο, βιταμίνη Β5 και Ε. Το απλώνετε και νιώθετε ότι είναι... Η Σουντοκρέμ είναι μια παχύρευστη κρέμα, η αλήθεια είναι, με λίγη ποσότητα απλώνεται σε μια τεράστια επιφάνεια, δηλαδή έχω βάλει πραγματικά πολύ λίγο προϊόν, προσφέρει ενυδάτωση, δεν αφήνει καμία λιπαρότητα, η μυρωδιά του είναι μια ήπια πουδρένια που είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει στα παιδιά, φοβερό αντιλιακό και φυσικά όλα τα προϊόντα όπως είπαμε είναι χειροποίητα και γράφουν εδώ πίσω πολύ σημαντικό την ημερομηνία λήξης. Εάν όμως θέλετε από το συγκεκριμένο site ένα προϊόν για εσάς, έχω να σας προτείνω αυτό εδώ. Είναι η αντιλιακή κρέμα μεγάλα γαϊδούρας για μεικτές επιδερμίδες. Όσες λοιπόν εμφανίζετε πρόβλημα με τη λιπαρότητά σας αυτή την περίοδο, είναι ιδανικό προϊόν για εσάς. Καταρχάς, πάρα πολύ περιποιημένη συσκευασία, η Άντα όλα της τα προϊόντα τα έχει στην πένα. Είναι λοιπόν αυτό εδώ, το απλώνω στο δέρμα μου, δεν έχει σχεδόν καθόλου μυρωδιά. Πάρα πολύ ωραία η αίσθηση, ενυδατική και αυτό με λίγη ποσότητα πάει σε μεγάλη επιφάνεια και οφείλω να ομολογήσω ότι αφήνει το δέρμα σχεδόν ματ, όχι τελείως ματ, σχεδόν ματ. Οπότε εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ και σαν primer κάτω από το μακιγιάζ μου. Garden of Panthenos, έχω να σας δείξω δύο προϊόντα. Το πρώτο είναι η αντιλιακή κρέμα με SPF 30. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα την πρότεινα τη συγκεκριμένη σε πολύ λιπαρές επιδερμίδες γιατί είναι ένα σχετικά ενυδατικό αντιλιακό. Προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB, περιέχει υαλουρονικό οξύ, argan oil και πανθενόλη. Μία πάρα πολύ καλή αντιλιακή προσώπου, θα σας τη σύστηνα σε όλες τις υπόλοιπες επιδερμίδες εκτός από τις λιπαρές. Αυτήν εδώ όμως την BB Cream τη συστήνω νομίζω πάλι σε όλες εκτός από τις λιπαρές γιατί είναι αρκετά... ενυδατική. Με μία πούδρα όμως νομίζω μία λιπαρή επιδερμίδα θα είναι ok, εάν θέλετε τη δική μου τη γνώμη. Είναι η BB Cream από την Garden of Panthenos, SPF 50, καταπληκτική, προσφέρει μία μέτρια κάλυψη, μη φανταστείτε ότι θα τη βάλετε και θα καλυφθούν όλες οι ατέλειες και τα λάθη του παρελθόντος. Είναι μία πάρα πολύ καλή όμως BB Cream, την προτιμώ αρκετά συχνά, ειδικά για το πρωί. Εάν δεν προλαβαίνετε να βαφτείτε έτσι full, μπορείτε να βάλετε αυτό, λίγη μάσκαρα, λίγο lip balm και έχετε φύγει. Πάμε τώρα σε μία κρέμα CC Cream από τη La Roche-Posay, SPF 30, είναι η Ροζάλια από τη σειρά αυτή. Μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι κάνει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας, είναι για ευαίσθητα δέρματα και για δέρματα τα οποία τείνουν να εμφανίζουν κοκκινίλες. Εμένα το δικό μου δέρμα εμφανίζει πάρα πολύ συχνά κοκκινίλες λόγω του ήλιου και αυτή εδώ έχει την αντλία της, είναι ένα πάρα πολύ βολικό προϊόν. Το χρώμα της είναι σκουρόχρωμο, μην αγχώνεστε όμως γιατί αναμειγνύεται, γίνεται ένα με το δέρμα σας, οπότε δεν θα την καταλάβετε καθόλου. Δηλαδή όσο περισσότερο μασάζ κάνετε, τόσο θα δείτε ότι το χρώμα της δεν κάνει καμία διαφορά πάνω στο δέρμα, τουλάχιστον στο δικό μου πρόσωπο. Σχεδόν καμία μυρωδιά δεν έχει, μου αρέσει τρομερά σαν προϊόν. Εάν ψάχνετε μια καλή φαρμακευτική CC Cream, σας την προτείνω σίγουρα. Πάμε τώρα στην αγαπημένη Bioderma, έχω να σας δείξω αυτά εδώ.
Το ένα μου άρεσε, το άλλο δεν μου άρεσε. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι το Photo Derm Max SPF 50. Είναι με αντίσταση στο νερό, χωρίς άρωμα, χωρίς parabens, για ευαίσθητα δέρματα. Το αισθάνθηκα πάνω στο δέρμα μου πάρα πολύ matte, σαν να μου απορροφά όλη την ενυδάτωση που έχω στο δέρμα μου. Σε μένα που είμαι κανονική ξηρή επιδερμίδα δεν μου άρεσε. Το θεωρώ ιδανικό όμως για λιπαρές επιδερμίδες, γιατί παρά ήτανε matte για τη δική μου επιδερμίδα. Αυτό έχω να πω για το συγκεκριμένο προϊόν. Ξέρετε ότι αγαπώ την Bio Derma. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ αυτό εδώ. Είναι από τη σειρά Hydra Bio Perfecteur. Είναι το SPF 30 λοιπόν. Υπόσχεται ενυδάτωση, υπόσχεται ότι σας ενισχύει τη φυσική λάμψη του προσώπου. Για ευαίσθητο αφυδατωμένο δέρμα. Έχει την αντλιούλα του. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, το χρησιμοποιώ και σαν primer κάτω από το μακιγιάζ μου. Το φοράω σήμερα αυτή τη στιγμή κάτω από το μακιγιάζ μου και έχει κρατήσει μια χαρά το μακιγιάζ με τόση ζέστη που έχει. Το λατρεύω σαν προϊόν, είναι πάρα πολύ καλό κορίτσια. Πάμε τώρα πάλι στο φαρμακείο Νύχας και έχω να σας μιλήσω πραγματικά για το καλύτερο αντιλιακό προσώπο που έχω βάλει στη ζωή μου, χωρίς πλάκα. SPF 50, έχει αλόι και καρότο όπως αυτό εδώ του σώματος. Και έχει matte serum. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, μεν έχει το serum το οποίο ενυδατώνει το πρόσωπό σας, αλλά το ίδιο το serum είναι matte. Οπότε κάνει matte όλο το αποτέλεσμα του αντιλιακού που θα βάλετε στο πρόσωπό σας. Ιδανικό για κάτω από το μακιγιάζ. Από τότε που το έχω χρησιμοποιήσει, δεν θέλω να βάλω τίποτε άλλο στο πρόσωπό μου πέρα από αυτό το προϊόν. Χωρίς υπερβολή. Θεωρώ ότι όλοι οι τύποι δέρματος θα το λατρέψετε, από ξηρούς μέχρι και λιπαρούς. Πάρα πολύ καλό, να πάτε οπωσδήποτε στο φαρμακείο ή να πάρετε τηλέφωνο αν δεν είστε Αθήνα, Καλλιθέα συγκεκριμένα, να το πάρετε. Πάμε τώρα στην Avène, είναι η Tinted Cream, δηλαδή η κρέμα με χρώμα, SPF 50. Ωραία κρεμούλα, όταν την βγάζετε από το σωληνάριο θα δείτε ότι είναι αρκετά σκουρόχρωμη. Εμένα δυστυχώς αυτό το χρώμα μου ψιλωμένει στο πρόσωπο, δηλαδή δεν είναι το χρώμα που θα πεις θα απορροφηθεί από το δέρμα, θα το κάνω μασάζ και θα φύγει. Όπως βλέπετε, εάν μπορείτε να το δείτε, είναι αρκετά πορτοκαλί. Αυτό είναι που με χαλάει τρόμερα με τη συγκεκριμένη, οπότε μπορώ να τη βάλω μόνο κάτω από το μακιγιάζ μου για να το διορθώσω το αποτέλεσμα με το foundation και όλα αυτά. Υποαλλεργικό προϊόν, αντίσταση στο νερό, πάρα πολύ καλή κρέμα, matte αρκετά, αλλά χωρίς να με τραβάει ή κάτι τέτοιο. Μου αρέσει αρκετά. Το μόνο της αρνητικό, όπως σας είπα, είναι δυστυχώς το χρώμα της. Πάμε στην Κασταλία, από τη σειρά πάλι Helioderm, SPF 20. Είναι ένα προϊόν το οποίο εγώ δεν το προτιμώ. Γιατί όμως, έχει το SPF 20. Για μένα είναι πολύ μικρό το SPF 20. Οπότε στην ουσία, δυστυχώς, μπορώ να το φορέσω μόνο τα απογεύματα που πάω βόλτα το σκύλο κλπ, που έχει έναν ήλιο που δεν καίει και τόσο πολύ. Μιλάμε για ένα προϊόν τρομερά λεπτόρευστο, ενυδάτωση χωρίς υπερβολική λιπαρότητα, προστατεύει από ακτίνες UVA ή UVB, χωρίς parabens και δεν ερεθίζει το δέρμα. Κάτι πολύ σημαντικό, δεν μου το ερεθίζει όντως το δέρμα. Πάμε στην αγαπημένη Youth Lab, ελληνική εταιρεία, Daily Sunscreen Cream SPF 50, φοβερή κρέμα για το κανονικό ξηρό δέρμα, το δικό μου τύπο δέρματος λοιπόν. Έχει χρώμα η συγκεκριμένη κρέμα. Μας εξήγησαν στη Youth Lab ότι το χρώμα που έχει η συγκεκριμένη κρέμα δεν είναι για να καλύπτει κάτι στο πρόσωπο. Το χρώμα το έχουν βάλει για να φύγει η ασπρίλα του αντιλιακού. Οπότε μην περιμένετε αγοράζοντας αυτό το προϊόν ότι θα καλύψετε τις ατελειές σας. Κοντεύω να το τελειώσω. Προσπάθησα να μην το τελειώσω γιατί είχα να κάνω αυτό το βίντεο για εσάς. Τρομερό, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Πάρα πολύ καλό αντιλιακό. Και πάμε στο κορυφαίο αντιλιακό, δηλαδή αυτά τα δύο δεν τα αλλάζω με τίποτα για κανένα λόγο. Είναι λοιπόν της Fresiderm Color Velvet Technology SPF 50, το καλύτερο αντιλιακό με χρώμα που έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου. Έχει ένα χρώμα το οποίο είναι σκουρόχρωμο. Πάρα πολλές μου έχετε παραπονηθεί ότι εμφανίζεται αυτή η σκουρόχρωμη απόχρωση στο δέρμα σας. Εμένα δεν μου εμφανίζεται. Παρ' όλα αυτά, καλύπτει. Δεν καλύπτει φοβερά, είναι αντιλιακό, με χρώμα. Εντάξει, μην έχουμε τρελές απαιτήσεις. Καλύπτει όμως κάποιες μικροατέλειες, κάποιες κοκκινίλες. Έχω μείνει αρκετά ευχαριστημένη. Σιλικονούχα εφή, οπότε αυτό το κάνει ιδανικό για primer και προσφέρει και ενυδάτωση. Ανθεκτικό στο νερό, ένα κορυφαίο αντιλιακό. Παλιά το έβρισκα πολύ ακριβό, τώρα πλέον στα ηλεκτρονικά φαρμακεία μπορείτε να το βρείτε σε μια εξευτελιστική τιμή για την απόδοσή του. Και αφού τα χέρια μου έχουν κάποιες στρώσεις αντιλιακού πάνω τους,
Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Πατήστε μου αρέσει αν σας άρεσε και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Ανυπομονώ να μάθω κάτω στα σχόλια ποιο από όλα αυτά τα προϊόντα έχετε δοκιμάσει, ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο αντιλιακό και εμείς θα τα πούμε στο επόμενό μου βίντεο. Φιλιά πολλά!